εμπειρία σου πάνω στην εφαρμογή, τι ήταν αυτό το οποίο έβλεπες να βελτιώνεται. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το βάρ του προσώπου και την ανάσπαση. Τα είδες να συμβαίνουν αυτά. Είδα. Ήδη εδώ πιάνοντας το σημείο και αυτό, πιάνω ήδη το κόκαλο, τη γωνία που λέμε, που πριν υπήρχε μόνο λίπος εδώ, ας πούμε. Ήταν πιο στρογγυλό το πρόσωπο. Πιο στρογγυλό, πιο κρεμαστό, τώρα έχει συρρυκνωθεί, έχει τεντώσει, οι γωνίες φαίνονται πιο έντονες. Και... η αποθεραπεία πήγε μια χαρά, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Οι 48 ώρες που φοράγε την ελαστική επίδεσμα. Μόνο θέμα του επιδέσμου, ήταν τίποτα άλλο. Αλλά να σε... κάθε μέρα το νιώθω να με τραβάει. Συνεχίζει η δουλειά μέσα, κάνει. Ήδη νιώθω πολύ τέλεια. Θα ήθελα και αυτές τις φωτογραφίες των αλλαγών τις καταγράφουμε. Στην πραγματικότητα, η πρώτη φωτογραφία για να δούμε το πριν και το μετά. Σαν τεκμηρίωση στην πλαστική χειρουργή γίνεται στους 3 μήνες, ποτέ νωρίτερα. Απλώς εδώ, επειδή ο κύριος είναι και φίλος και μπορεί να μοιραστεί την εμπειρία του και με όλους, προσπαθήσαμε νωρίτερα να μεταφέρουμε με ένα μικρό βιντεάκι τη σχετική εμπειρία. Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει πραγματικά μια δραστική αλλαγή όσον περνάει ο καιρός. Μετά τον τρίτο μήνα μέχρι τον μήνα βλέπουμε μια τεράστια διαφορά, όπου μετά υποχωρεί και έχει μια μικρότερες σιγά σιγά αλλαγές μέχρι και 18 μήνες.